Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα παθολογικής ανατομικής της 9 Νοεμβρίου σήμερα στην Πάτρα δόθηκε συνέντευξη τύπου κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν οι δράσεις του τμήματος Ενδόθηκε βαρύτητα και στον καθημερινό αγώνα των εργαζομένων στα παθολογοανατομικά εργαστήρια για την προσπάθειά τους να λύσουν το γρίφο της κάθε ασθένειας. Κάθε δεύτερη τε, τετάρτη κάθε χρόνο το Νοέμβριο του Νοεμβρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Μέρα της Παθολογικής Ανατομίας και αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε το 2014. Από το Ηνωμένο Βασίλειο και πλέον έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο αυτή η γιορτή. Ο λόγος που γιορτάζουμε την ημέρα αυτή είναι για να ευαισθητοποιηθεί και να καταλάβει ο κόσμος, το ευρύ κοινό, τι σημαίνει η ειδικότητα της παθολογικής ανατομίας. Τι κάνει δηλαδή ο παθολογονατόμος. Γιατί πολλές φορές έχουν μπροστά τους μια εξέταση από ένα γιατρό, μια εξέταση από βιοψία, αλλά δεν ξέρουν ούτε τι ειδικότητα είναι αυτή που την εξέτασε, την βιοψία αυτή, και δεν ξέρουν καν τι προσπάθεια απαιτείται πίσω από το να Βγει ε, αυτό το πόρισμα. Αμέσω μετά, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στου χώρου του τμήματο. Πάντω, για να γνωρίζουν όλοι, οι παθολογοανατόμοι οι αγεγνώσκουν όλου του τύπου καλοήθων και κακοήθων αλλοιώσεων όλων των οργάνων του ανθρώπινου οργανισμού με μελέτη βιοπτικών ιστικών δειγμάτων από κάποιο όργανο ή χειρουργικών παρασκευασμάτων. Ο παθολογανατόμο είναι εκείνο ο γιατρό, ο οποίο εξετάζει του ιστού ή τα όργανα ή τα κύτταρα από ένα ανθρώπινο σώμα. Η εξέταση γίνεται στο μικροσκόπιο. Βέβαια, πριν από αυτό έχει ε, προηγηθεί και μία μακροσκοπική επεξεργασία. Το βλέπουμε μακροσκοπικά, ε, το όργανο ή τον ιστό, όπως, όπως σας εξήγησα, και κατόπιν το εξετάζουμε στο μικροσκόπιο, όπου εκεί πέρα θέτουμε τη διάγνωση. Και τι λέμε όταν λέμε διάγνωση, Διάγνωση είναι η ονομασία μια νόσου. Δηλαδή, όταν Πονάει το στομάχι μου, παραδείγματο χάρη. Αυτό δεν είναι το νόσημα. Για να μπορέσει να πάρει τη θεραπεία ο ασθενή, πρέπει να βρει κάποιο γιατρό να ονομάσει την ασθένεια του ασθενού.